Επιτρέπεται πλέον η ζωντανή μουσική στις δεξιώσεις των γάμων και των βαπτίσεων, όμως οι καλεσμένοι δεν θα μπορούν να χορεύουν. Αυτό διευκρίνησε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου με πλαφόν 400 άτομα και με ρωτώντες των 8 ατόμων. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δεν μπορείς να λες στο ζευγάρι, ναι, ξεκίνα τη μουσική, την κλείσε ορχήστρα, βάλε ζωντανή μουσική, όχι κτλ. Και ξαφνικά να τους λες ότι ναι, μεν θα έχεις μουσική, αλλά όχι χορό. Πέσαμε από τα σύννεφα, είναι εντελώς παράλογο αυτό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχει επιτρέψει τη ζωντανή μουσική, πρέπει να γίνει και στον άλλο το δικαίωμα να σηκώνεται να χορέψει. Τι έκανε, κουνάει τα πόδια του κάτω από το τραπέζι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι εύκολο οι κριτικοί να μείνουν στο τραπέζι. Όχι βέβαια. Κανείς δεν τηρεί. Τίποτα. Κι άστους να λένε. Όλα θα τα χορέψουμε. Η κριτική μουσική, γενικά η παραδοσιακή μουσική, όπως σας είπα, είναι συνδεδεμένη με το χορό. Δεν είναι κλασική μουσική που θα κάτσουν ήσυχα ο κόσμος και να απολαύσει. Τα νέα δεδομένα προκάλεσαν νέο σοκ στους καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και πολίτες του νησιού, λέγοντας ότι σέβονται τα μέτρα, αλλά είναι δύσκολο να ισχύσουν στην Κρήτη. Εγώ, καταστηματάρχη, και όλοι οι συνάδελφοι καταστηματάρχε, τι θα κάνουν τους χωροφύλακες. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι στη χαρά του παιδιού του, στο γάμο του, στη βάπτισή του, να του επιβάλλει ότι δεν μπορεί να χορέψει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν πίνουν νεράκι οι άνθρωποι, κρασάκι πίνουνε, τσιπουριές πίνουνε. Δηλαδή όταν ψήνω ένα σάκαρσί, ίσως θα κύρτσεφει, μια θέλει να χορέψει. Πώς γίνεται λογικό σε αυτή τη χώρα για να πούμε ότι και αυτό είναι λογικό. Πληρώνεσαι από τη χάρη. Λοιπόν, όταν δεν χορεύει ο κόσμος για να βάλουν χρήματα στα όργανα, τι όφελος θα έχουν οι καλλιτέχνες. Θα αρχίσουμε τώρα να γυρεύουμε χρήματα από τους γαμπρούς και από τους πατεράδες. Και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλλιτέχνες στην Κρήτη και μεγάλα ονόματα που δεν έχουν χρήματα να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν για την οικογένειά τους. Τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός θα διασκεδάζουν την πιο όμορφη νύχτα της ζωής τους καθισμένοι στο τραπέζι. Πράγμα δύσκολο, όπως το χαρακτηρίζουν επιχειρηματίες στον χώρο της μαζικής εστίασης. Στο μισό αιώνα που δραστηριοποιούμε στη γαστρονομία και στη διασκέδαση, δεν μου το έχω αντιμετωπίσει. Πιστέψτε με, δηλώνω πρωτάρης, δεν ξέρω να το αντιμετωπίσω. Τι θα πω στον γαμπρό και στην νύφη, μη χορέψεις. Τι να τους πω, να μην αγκαλιαστούνε. Να μας το πει και ο κύριος Κέλλας βέβαια αυτό, έτσι, γιατί πώς την περασμένη εβδομάδα παρευρέθηκε σε μυστήριο και σε γλέντι μετά και χόρευε ζεμπέκικο και άκουγε μουσική. Είναι το έθιμο μας τέτοιο που είναι δύσκολο. Και ενώ μου να το κάνει, πάλι θα χορεύει. Αστυνομία θα στείλει στο κάθε γάμο να ελέγχει αν χορεύει, αν δεν χορεύει. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα δύο τελευταία χρόνια, με τη μάχη για επιβίωση να συνεχίζεται, ενώ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις καλλιτεχνών που άλλαξαν επάγγελμα την περίοδο του lockdown. Πολλοί συνάδελφοι έχουν αναζητήσει μια άλλη εργασία. Αυτές οι επιπτώσεις θα φανούν τα επόμενα χρόνια.